Ηλία Παπαδοπούλου Διαμαντοπούλου, το σκυλοχώρι. Το σκυλοχώρι, Ευαγγελία Παπαδοπούλου Διαμαντοπούλου. Αγαπημένοι μου Toastmasters, σε μία πολύ μικρή πόλη στα βραχώδη όρη, στην οποία οδηγεί ένας μόνο δρόμος, ζουν λίγοι αξιαγάπητοι με μικρά ψεγάδια άνθρωποι. Ανάμεσά τους ο Τόμ, ένας φιλόδοξος συγγραφέας που οργανώνει συναντήσεις προσπαθώντας να κάνει πιο ηθικούς τους κατοίκους. Σε αυτό το χωριό, ένα βράδυ, καταφτάνει μία πανέμορφη και καλόψυχη κοπέλα, η Γκρέις, η οποία μόλις έχει ξεφύγει από κάποιους γκάγκστερς. Ο Τόμ κρύβει την Γκρέις, οι γκάγκστερς προσφέρουν αμοιβή και του δίνουν μία κάρτα να τους ειδοποιήσει να εμφανιστεί. Στην επόμενη ηθικολογική συνάντησή του, ο Τόμ παρουσιάζει την Γκρέις στους κατοίκους και τους προκαλεί να αποδείξουν ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι, βοηθώντας το καλό το κορίτσι. Για να πιστούν οι κάτοικοι ότι η Γκρέις είναι όντως ένας καλός άνθρωπος, της δίνουν 2 εβδομάδες διορία να το αποδείξει, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους κατοίκους του χωριού. Η Γκρέις πράγματι κρατάει συντροφιά σε ένα μοναχικό τυφλό, νταντεύει τα παιδιά ενός ζευγαριού, δουλεύει στο μαγαζί της πόλης και κάνει διάφορες άλλες μικροδουλειές, τις οποίες τις κάνει πολύ ευχάριστα και έτσι αρχίζει και κάνει φιλίες με πάρα πολλούς από τους κατοίκους. Στην επόμενη συνάντηση, λοιπόν, οι κάτοικοι την αποδέχονται. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, η αστυνομία φτάνει στο χωριό και βάζει ένα πόστερ ότι καταζητείται για ληστεία. Εφόσον, λοιπόν, νομικά υποθάλπτουν μία καταζητούμενη, ο Τόμ προτείνει να κάνει περισσότερες εργασίες τον ίδιο χρόνο. Σιγά-σιγά, η βοήθεια μεταμορφώνεται σε εξαναγκασμό. Λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας, η Γκρέις αρχίζει και κάνει κάποια μικρολάθη και οι κάτοικοι εκνευρίζονται μαζί της. Σιγά σιγά οι καταστάσεις γίνονται ακόμα χειρότερες. Οι άντρες αρχίσουν τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, οι γυναίκες τις προσβολές, ακόμα και τα μικρά παιδιά παραλογίζονται. Στο τέλος, ένας από τους κατοίκους την βιάζει κιόλας, εκβιάζοντάς την ότι θα την παραδώσει στην αστυνομία. Όταν η Γκρέις θα προσπαθήσει να το σκάσει με τη βοήθεια του φορτηγατζή, αυτός αφού τη βιάσει θα την επιστρέψει πίσω. Το χωριό αποφασίζει να μην την αφήσει να αποδράσει πάλι. Έτσι η Γκρέις καταλήγει σκλάβα, με αλυσίδα γύρω από το λαιμό της, που την κρατάει αλυσοδεμένη με μια τεράστια σιδερένια ρόδα. Της βάζουν ένα κουδουνάκι στο κολάρο για να φανερώνει την παρουσία της παντού. Έτσι μετατρέπεται σε σκλάβα του χωριού και σεξουαλικό αντικείμενο όλων εκτός από τον Τόμ. Σε νέα συνάντηση των κατοίκων που καλεί ο Τόμ και η Γκρέις μετά από παρότρισή του φανερώνει όλα όσα έχει υπομείνει, οι κάτοικοι, αμήχανοι και σε απόλυτη άρνηση, αποφασίζουν να απαλλαγούν από αυτήν. Καλούν τους γκάγκστερς, λοιπόν. Όταν αυτοί φτάνουν, βλέπουν την κοπέλα και εξαγριώνονται με τους κατοίκους. Η Γκρέις είναι η κόρη του αρχιμαφιόζου, από τον οποίο το είχε σκάσει, γιατί είχαν διαφορετικές απόψεις για την εξουσία, το ήθος και το αν πρέπει να κατηγορείς τους ανθρώπους για λάθη που κάνουν. Η Γκρέις πιστεύει ότι τα λάθη που κάνουμε, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, τα διαπράττουμε γιατί βρισκόμαστε σε συγκεκριμένες συνθήκες. Συνθήκες που αν βρίσκονταν η ίδια, ή ο πατέρας της, ή εμείς όλοι, θα κάναμε τα ίδια λάθη. Ο πατέρας της τότε της λέει: έχεις αυτή την αλαζονική ιδέα ότι κανένας, άκουσέ με, κανένας δεν μπορεί να έχει τόσες υψηλές αξίες όπως εσύ. Και έτσι τους απαλλάσσεις όλους, ό,τι κι αν κάνουν. Τίποτα δεν είναι πιο αλαζονικό από αυτό. Δεν τους αντιμετωπίζεις όλους σαν ίσους. Αγαπημένο μου, λατρεμένο μου παιδί, συγχωρείς αυτούς πράγματα και με δικαιολογίες που εσύ η ίδια δεν θα επέτρεπες ποτέ στον εαυτό σου. Η Γκρέις τότε διατάζει τη δολοφονία όλων των κατοίκων και το κάψιμο του χωριού. Κάποιοι το αναγνωρίσατε το χωριό αυτό, είναι το σκυλοχώρι, Dogville. Το πρόβλημα με το σκυλοχώρι είναι ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να δεχτούν την ανιδιοτελή προσφορά κάποιου. Το χωριό καθιστά θύμα του την νεαρή καταδιωκόμενη φυγάδα και στο τέλος σφαγιάζεται από αυτήν. Το Dogville είναι μία παραβολή που μέσα από τη μικρή κοινωνία ενός χωριού μας μιλάει για την κοινωνία στην οποία ζούμε, αλλά και για όλους εμάς.
Στη θέση της Grace βάλτε τη φύση, το περιβάλλον, τη γη μας. Οι άλλοτε φιλόξενοι, τίμοι και ευγενικοί άνθρωποι του Dogville μετατρέπονται σταδιακά σε ανθρωπόμορφα τέρατα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν, να ταπεινώσουν και να βασανίσουν την Grace φύση. Η Grace υπομένει και συγχωρεί τους κατοίκους του Dogville. Είναι όμως εξαθλιωμένη σωματικά και ψυχικά. Είναι αναμενόμενο πως σταδιακά σπάει και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Στη θέση της Grace βάλτε τον εαυτό μας στους πρώτους μας έρωτες. Σίγουρα όλοι κάποια στιγμή νιώσαμε όμορφοι και ερωτεύσιμοι, όχι γιατί άλλαξε η εικόνα μας, αλλά γιατί μπήκαμε σε ένα παιχνίδι αναζήτησης και ταύτισης του καλού, άλλοι συνειδητά και άλλοι ανεπίγνωστα. Ερωτευτήκαμε ανθρώπους που μας εκμεταλλεύτηκαν, λατρέψαμε κάποιοι την αυτοτιμωρία, αγαπήσαμε τον πόνο μας, οικειοποιηθήκαμε τους εφιάλτες μας, παραδοθήκαμε καμιά φορά στον εξευτελισμό και την ταπείνωση. Στη θέση της Grace βάλτε εμάς όλους κάθε φορά που πέφτουμε στη παγίδα της έπαρσης, ανεχόμενοι, δικαιολογώντας εξωφρενικές καταστάσεις, συγχωρώντας καταχρήσεις εξουσίας, εγκληματικές συμπεριφορές, υπομένοντας πράγματα που δεν δικαιολογούμε σε εμάς τους ίδιους. Όπως το να χτυπήσουμε αλίπητα με κλωτσιές έναν άνθρωπο στο μετρό ή ένα κλεφτράκο στο μαγαζί μας. Το να είμαστε μαθητές και να εισβάλλουμε με καλάσνικοφ σε μία τράπεζα. Το να παραποιήσουμε ή να πλαστογραφήσουμε ένα πτυχίο μας και να το δώσουμε σε μία αρχή για να μας προσλάβουν κάπου. Δεν ξέρω γιατί φεϊκή, αλλά έχει ένα μέτρο η ανθρώπινη συγχώρεση. Να μην συγχωρούμε ό,τι δεν δικαιολογούμε στους εαυτούς μας. Mr. Conde's Chair.